Γεια σας, όλου υπόσχομαι να κάνω βίντεο και όλου δεν προλαβαίνω μία ταξίδια, μία αρρώστιες. Είπα ότι τέλειο Οκτωβρίου θα δείξω μάλλον και θα κοιτάμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι χάλασε. Αλλά τελικά μας βγήκε όλος ο Οκτώβριος και τώρα είναι μέση Νοεμβρίου. Και καιρός είναι να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εδώ έχω την πιγκβικούλα. Καθώς έλειπα, ξέρετε, πότεζαν. Οπ, τη λάνσες άνθησαν. Μπράβο μου. Δεν πρόσεξα. Καθώς έλειπα, πότεζαν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν πώς ποτίζουν. Και έριχναν πάρα πολύ νερό και πολλά φυτά είχαν ψιλοχαλάσει. Κάποια χάλασαν, κάποια ψιλοχάλασαν. Κάποια σώσαμε. Δεν κατηγορώ κανέναν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκαναν τέτοια εξυπηρέτηση. Απλά είναι διαπίστωση και πρέπει να λέμε για ποιο λόγο και γιατί είχε χαλάσει το συγκεκριμένο φυτό. Και η πιγκδικούλα είχε χαλάσει, αν και έδωσα πάρα πολλά φυτά στους φίλους μου. Είχε χαλάσει και έμεινε μία μικρή ροζέτα, αλλά μετά τη μεταφύτευσα σε φρέσκο υπόστρωμα. Η πιγκδικούλα είναι σε τύρφη. Αν και από ό,τι βλέπω είδα ότι φυτεύουν τα σαρκοφάγα φυτά, φυτεύουν σε πυρλίτη και σφάγνουμ και μου άρεσε. Φύτεψα τα νεπενθές μου, θα δείξω τώρα. Και από ό,τι βλέπω μια χαρά είναι. Μάλλον την άνοιξη θα μεταφυτέψω και άλλα. Εδώ βλέπουμε κάποια φυτά που παραλίγο να σαπίσουν από πάρα πολύ νερό, κρατούσε πάρα πολύ νερό, ναι, παρά που θέλουν υγρασία, πάρα πολύ νερό, δεν αγαπάει κανένας. Παραλίγο να χαλάσουν, να χαλάσουν και να χάσουν, αλλά όπως βλέπουμε, θα το φέρω και πιο κοντά, άρχισαν να βγάζουν καινούρια βλασταράκια, καινούρια φυλλαράκια. Βλέπετε, πρόλαβα και έσωσα. Εδώ είναι και πέτρες στο πάτο και τύρφη και σφάγνουμ, αλλά όπως είπαμε την άνοιξη θα μεταφυτέψω σε σφάγνουμ και πυρλίτη. Λοιπόν, τώρα πάμε σε νεπενθές. Ως γνωστόν, ψέματα δεν λέω, εάν λέω σπάνια και μόνο όταν είναι κάτι αναγκαίο. Εδώ είναι το νεπενθές μου με βαριγάτα φύλλα, με δίχρωμα φύλλα, αλλά δεν υπαρκούσε φως και τα φύλλα έγιναν απλά πράσινα. Όπως είπαμε, όλα τα φυτά είχαν ζημιά από πάρα πάρα πολύ νερό και ρίζες ήταν σε άθλια κατάσταση. Τώρα που μεταφύτευσα πέρασαν τουλάχιστον 10 μέρες και από ό,τι βλέπω μεταφύτευσε πήγε καλά παρά που είναι φθινόπωρο. Έχουμε και καινούριο φυτούδι εδώ μικρούλικο. Και γενικά από ό,τι βλέπω πάει αρκετά καλά. Όλα αυτά τα φύλλα όπως βλέπουμε ήταν από υπερβολική υγρασία χαλασμένα. Εδώ έχουμε τώρα καινούριο φύλλο, άρα μπορούμε να πούμε ότι το φυτό μας πάει καλά. Και τώρα το μεγάλο νεπενθές, μάλλον αυτό που ήταν μεγάλο, τώρα δεν είναι και τόσο μεγάλο γιατί το κλάδεψε, όχι δεν χάλασε, αυτά δεν είναι χαλασμένα. Κλαδιά, απλά ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα κλαδιά του και δεν φαινόταν όμορφα, δεν ήταν έτσι μαζεμένα. Μισό κλαδί ήταν γεμνό και στη κορυφή λίγα φύλλα, κάπως δεν μου άρεσε και το κλάδεψα. Θα σας δείξω τώρα και αυτά που είχα κλαδέψει δεν τα πέταξα, τα κρατάω ακόμα, απλά σε νερό κρατάω, ό,τι βγει. Δεν έχω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με διάφορα πειράματα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε καινούριο φυλλαράκι βγαίνει, δύο καινούρια φυλλαράκια βγαίνουν και πάει αρκετά καλά. Πάλι το μεταφύτεψα σε πυρλίτη και σφάγνουμ. Όπως βλέπετε εδώ απλά σε κανάτα με νερό έχωσα όλα τα κλαδιά και από ό,τι βλέπω μερικά μεγαλώνουν φυλλαράκια. Ποιος ξέρει. Δεν θα κάνω τίποτα, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτά τα κομμένα. Όποιος θέλει
επιβιώνει, αν επιβιώσει βέβαια, κάποια βλέπω ότι αρχίζουν και χαλάνε, γιατί πέρασαν 2 εβδομάδες περίπου. Θα πλησιάσω τώρα πιο κοντά. Όπως βλέπουμε, εδώ ένα καινούριο φυλλαράκι αναπτύχθηκε. Φαίνεται εδώ, κομμάτι αυτό μόλις έβγαινε. Το καταλαβαίνω από σημάδια, από λικέδες, από νερό. Και αυτό εδώ τώρα βγαίνει, αν και έχει σημάδι, πάλι είναι καινούριο φύλλο, παράξενο πράγμα. Και εδώ, όπως βλέπουμε, είναι εντελώς καινούρια 2 φυλλαράκια. Και αυτό εκεί πίσω, μυστήριο πράγμα, τι να πω. Θα δούμε. Όπως είπαμε, μετά το COVID δεν έχω και πολύ κουράγιο, δεν έχω δύναμη να κρατήσω στα χέρια κάτι, και κανάτα είναι βαριά με νερό, κράτησε ο άντρας μου. Όπως είπαμε, για να μην λέω κάτι και να νομίζετε ότι σας είπα ψέματα, έκοψα πάρα πολλά κλαδιά, ήταν τεράστιο το φυτό, και θα δούμε τώρα. Για να φαίνεται λίγο πιο συμμαζεμένο και να υπάρχει και χώρος εδώ λίγο. Και πάμε στο τελευταίο νηπενθές. Και το τελευταίο μου νηπενθές, αυτό που είχα φέρει το Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, από το Λονδίνο, πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν είχε πρόβλημα με το πολύ το νερό, γιατί το είχα κρεμασμένο και τα άλλα φυτά ήταν σε γαβάφα με νερό. Και νερό συνέχεια ήταν μέχρι πάνω, από εδώ και αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε και καινούρια φυλλαράκια, έχουμε και πολύ ωραία καλαθάκια, φανταστικά. Το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και όλα τα φυτά μου. Τα φυτά που είχα σε θερμοκηπιάκι σας έδειξα, ξέχασα κάποιο, σίγουρα μπορεί να ξέχασα. Εδώ έχουμε καινούριο φυτό. Σίγουρα κάτι ξέχασα. Ελπίζω ότι αυτά τα φυτά που είχαν πρόβλημα από εδώ, από δεξιά, φυτά που πέφτουν σε νάρκε. Δεν πέφτουν κανένας, θα ρίξουν τα φύλλα. Έτσι είναι. Θα δείξω πως πάνε, ελπίζω ότι θα συνέλθουν όλα. Ευχαριστώ. Από αριστερά κάτω είναι κάποια φυτά που ήρθαν από την Αμερική. Προχωράνε, αλλά προχωράνε αργά. Θα δείξω και αυτά. Ευχαριστώ. Τα λέμε.